Πρέπει να πάω τουαλέτα. Ρωτάμε τίποτα θεσμούς, μη θεωρηθεί μονομερής ενέργεια ή πάω χαλαρά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Να έχεις παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνικό κράτος. Και να μην μπορείς να φτιάξεις ποδόσφαιρο, ρε αδερφέ. Όταν θα φτιάξουμε κράτος, θα φτιάξουμε και ποδόσφαιρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το ελληνικό ποδόσφαιρο σας χαλάει, γιατί δεν το κόβετε? Στα οικονομικά τώρα οι Γερμανοί είναι ικανοποιημένοι με τη λίστα. Με τη λίστα Βαρουφάκη. Άρα κάτι δεν πάει καλά για μας με αυτή τη συμφωνία. Έτσι δεν πάει συνήθως? Παιδιά, μην μπερδεύεις, το λέω και πηγαίνουν. Οι κόκκινες γραμμές, κόκκινες γραμμές, οι δεσμεύσεις, δεσμεύσεις, οι ελιγμοί, ελιγμοί και ο συμβιβασμός, συμβιβασμός. Δεν ξέρω, μήπως αλλάζαμε χρώμα στις κόκκινες γραμμές. Η πράσινη γραμμή της Κύπρου έχει 40 χρόνια να μετακινηθεί. Πάντως, αν η λίστα Βαρουφάκη γράφει τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, έχουμε στείλει λάθος λίστα. Συζητούν, μελετούν τον έξυπνο φόρο. Έρχεται μετά τα λάστιχα, τα έξυπνα, τα σουτιέν, τα έξυπνα καλσόν, όλα αυτά τα έξυπνα, έρχεται και ο έξυπνος φόρος. Ο έξυπνος φοροφυγάς του μεταξύ στην αγορά είναι χρόνια. Είχαμε και την περίπτωση Γλέζου, ο οποίος είπε βαφτίσαμε το ψάρι κρέας. Μπερδεύτηκε. Πρόκειται για ψαρονέφρη. Και αυτό τώρα είναι ένα θέμα, γιατί είναι ιστορικό στέλεχος, προβεβλημένο. Το κάνεις ευρωβουλευτή, άντε τώρα να πεις δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Και βέβαια τώρα το ερώτημα δεν είναι αν και πόσο δίκιο έχει ο Γλέζος, αλλά αν αυτή την ώρα του timing, πάνω στην ώρα του κοινού σκοπού δηλαδή, βοηθάει ή όχι. Άλλωστε η αλήθεια είναι μια διαλεκτική έννοια. Μπορεί, ας πούμε, η αλήθεια να συνδυάζεται, να είναι όσα λέει ο Γλέζος και έξω από το ευρώ, ή Τσίπρας και συμβιβασμός, αλλά μέσα στο ευρώ. Οπότε εδώ αλλάζει το δίλημα. Μετά είχαμε και τον Θοδωράκη, τον Μίκη, ο οποίος μίλησε, ο οποίος αυτά γενικά που υποστηρίζει έκανε και ένα κίνημα. Δεν τον ακολούθησε ο λαός, εξ όσων θυμάμαι. Εγώ νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτή τη φυγή προς τα μπρος. Πάμε για shopping. Να, ας πούμε, εδώ πήγε για ψώνια ο Πάνος. Ο άλλος μπορεί να τον ενημερώνει, στο ελικόπτερο βάλει καμιά κάμερα να κάνει πανηστήρι, να βλέπει από κάτω. Ο Πάνος μπορεί να του είπε: εμένα μου αρέσουν τα τρενάκια. Πάντως, όπως είπε και ο Καμένος, δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Πρέπει να συνάψουμε και σχέσεις και να κάνουμε συμμαχίες με Ρωσία, Κίνα, διαγαλαξιακές συμμαχίες. Θα βρει αυτός. Είναι. Τέλος, ο Πανίκας, τη μάσκα της Μέρκελ, τι τη φόραγε? Αφού χωρίς τη μάσκα, μοιάζει πιο πολύ με τη Μέρκελ. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και μην ξεχνάτε ότι αυτή την Παρασκευή θα εμφανιστώ κι εγώ με το βρακί στην παράσταση. Στο τύμπανα, λέει, 10 η ώρα, τουρναβή του 6, Θησίο. Σας περιμένω.